τοποθετηθήκαμε και στο αρχικό σχέδιο που μας είχατε παρουσιάσει πριν από περίπου ένα μήνα, κυρία Γενικέ. Είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας και το είχαμε καταγγείλει για όλους τους λόγους για τους οποίους και αυτή την ώρα είναι δεκάδες γονείς, δεκάδες εκπαιδευτικοί συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο και διαμαρτύρονται. Και μαζί με αυτούς είναι και η πλειοψηφία των κοινοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπήρωσης. Η νέα εκδοχή που μας παρουσιάσατε σήμερα είναι ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη, γιατί μειώνεται κι άλλο τις αίθουσες που θα λειτουργήσουν από 84, ενώ είχαμε ξεκινήσει από 120-102, ήμασταν πριν από ένα μήνα στις 84 και τώρα στις 57, υπολογίζοντας τμήματα 23 ή 25 προνηπίων. Το Σεπτέμβρη, που είναι να ξεκινήσει με 3 χρόνια καθυστέρηση, το σημειώνουμε, η λειτουργία της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, συμπληρώνεται 2 χρόνια στη διοίκηση και πλέον δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνατε. Είναι ξεκάθαρα πολιτική σας επιλογή να στηβάξετε μαθητές και νήπια σε κοντέινερ ή σε αίθουσες που αφαιρούνται από δημοτικά και νηπιαγωγεία για να γίνουν αίθουσες προσχολικής αγωγής. Μάλιστα, το κάνετε αυτό σε συνθήκες πανδημίας, όπου επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τάξη και για μεγαλύτερα προάβλια για περισσότερο χώρο. Και εσείς αυτές τις συνθήκες επιλέγετε να συνεχιστεί το στίβαγμα και να περιορίζετε το χώρο προαυλισμού χιλιάδων μαθητών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και κραυγαλαία παραδείγματα της προκάτ λύσης που μας παρουσιάσατε και σήμερα είναι τα κοντέινερ στον αύριο χώρο του συγκροτήματος της Νικοπόλεως, που στεγάζει 5 σχολεία, μεταξύ αυτών και το 8ο γυμνάσιο και λύκειο, βάζοντας τα προνήπια στο ίδιο προάβλιο μαζί με έφηβους. Είχαμε την ευκαιρία με τον Νίκο τον Σοφιανό να επισκεφτούμε το σχολείο την προηγούμενη εβδομάδα και να συνομιλήσουμε με τους εκπαιδευτικούς και μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ καταθέσαν όσον αφορά στη Βουλή την επιστολή διαμαρτυρίας των 5 συλλόγων διδασκόντων, γιατί το θέμα μπορεί να συζητηθεί και πρέπει να συζητηθεί και εκεί. Ένα άλλο παράδειγμα του σχεδίου σας είναι ότι παίρνετε αίθουσες που χρησιμοποιούνται ήδη, όπως το κάνετε στο 29 Δημοτικό την αίθουσα μουσικής, στο 76 Δημοτικό την αίθουσα για τη βιβλιοθήκη, βάζετε αίθουσα προνηπίου στον πρώτο όροφο, όπως το 129 Δημοτικό, και άλλα που περιγράφουν οι ανακοινώσεις συλλόγων γονέων και διδασκόντων που έχουν βγει εκδοθεί αυτές τις μέρες. Το σχέδιό σας συμπληρώνεται, όπως μας παρουσιάσατε, με την τοποθέτηση των κοντέινερ στα 9 αδόμητα οικόπεδα, για να λειτουργήσουν σε συνθήκες προσωρινής μονιμότητας για 4 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 2, γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος για τα προκάτ του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί το πάτε, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν ούτε έτοιμα σχέδια, ούτε μελέτες, ούτε εγκεκριμένα κονδύλια για να φτιαχτούν νέα σχολεία την επόμενη τετραετία. Ακόμη βέβαια και σε αυτό το σκέλος του σχεδίου, τα απαράδεκτα που έχετε συμπεριλάβει είναι ενδεικτικά της πολιτικής σας. Το ότι αντιλαμβάνεστε δηλαδή ως κόστος τη δημόσια παιδεία και το σχέδιο αυτό την υποβαθμίζει σε όλες τις βαθμίδες τελικά. Προβλέπετε για παράδειγμα 2 κοντέινερ για το 156 νηπιαγωγείο στις οδούς Παπαρσένη και Σούκα, που όμως είναι οικόπεδο για να χτιστεί το 24ο Λύκειο. Θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει και πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι μας λέτε ουσιαστικά με αυτό? Ότι δεν πρόκειται να γίνει το 24ο Λύκειο. Το ίδιο μας λέτε ότι δεν πρόκειται να χτιστεί και για το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Αθήνας, που ήταν να στεγαστεί με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Λάμψα, που τώρα εκεί βάζετε 2 κοντέινερ για να βάλετε το 157ο νηπιαγωγείο. Φτάνετε στο σημείο να κοροϊδεύετε γονείς και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονται, όπως κάνετε με την απόφαση που είχαμε πάρει ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από περίπου 5 μήνες, τον Νοέμβρη, για μεταστέγαση του 39-125 νηπιαγωγείου από το ακατάλληλο και επικίνδυνο κτίριο που βρίσκεται. Και τώρα τους λέτε ή θα πάτε σε προκάτ στο χώρο που θα έπρεπε να χτιστεί το καινούριο στις οδούς Ηλέκτρας και Ιωαννίνων στον Κολονό, μαζί με τα 7 κοντέινερ του 151 νηπιαγωγείου, ή θα παραμείνετε στο ερείπιο. Και επίσης, και τελευταία κουβέντα σε σχέση με αυτό το κομμάτι, επειδή έτσι θέλετε, δεν προβλέπετε πουθενά βοηθητικούς χώρους, χώρους ανάπαυσης, γιατί έχετε από μόνοι σας αποφασίσει ότι δεν θα λειτουργήσει κανένα από τα νηπιαγωγεία αυτά ως ολοήμερο. Λέμε καθαρά ότι πρέπει να αποτραπεί αυτό το σχέδιο που μας παρουσιάσατε. Θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβρη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και στην Αθήνα, παίρνοντας όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Να αξιοποιηθούν δηλαδή δημοτικά κτίρια και κενά σχολικά κτίρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε, εσείς ξέρετε καλύτερα και μπορείτε να το βρείτε πιο εύκολα, το κτίριο της Λέλας Καραγιάννη που το δώσατε στην Εκκλησία ή το κτίριο που υπάρχει στην Ολυμπίων και Χαλκίδος στα Πατήσια. Μπορούν να νοικιαστούν αίθουσες, μπορούν να αξιοποιηθούν οικόπεδα. Ενδεικτικά υπάρχουν οικόπεδα που είναι να γίνουν σχολεία στην Ιφηγενία και Λένορμαν. Υπάρχουν στην Κόκερε, στην Κυψέλη και άλλα που υπάρχουν. Οι προσωρινές λύσεις έχουν νόημα μόνο αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να είναι προσωρινές. Αν βγάλουμε το πρώτο εξάμηνο, ως διάστημα προσαρμογής σας, ας το πούμε έτσι, παρότι οι αντιδήμαρχοι που ήταν και επιθυτίας Καμίνη δεν χρειάζονταν διάστημα προσαρμογής, μένει 1,5 χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο που είναι να ξεκινήσει η δίχρονη,
στον οποίο αν θέλατε, αν είχατε τη βούληση, μέχρι και σχολεία ολόκληρα θα είχαν χτιστεί. Αντίθετα, εσείς μετά από 2 χρόνια δεν μας έχετε παρουσιάσει σχέδιο ούτε για να βάλετε ένα τούβλο για καινούριο σχολικό, για καινούριο σχολείο. Λέμε λοιπόν να υλοποιηθούν γρήγορες διαδικασίες για την ανέργηση νέων κτηρίων σε δεκάδες χαρακτηρισμένα οικόπεδα που υπάρχουν στο Δήμο Αθηναίων. Δάνειο υπάρχει για να προχωρήσουν απαλωτριώσεις. Επιπλέον λεφτά ζητήστε από την κυβέρνησή σας, που βρίσκει και δίνει με fast track διαδικασίες για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Το επιχείρημα που το ακούσαμε και σήμερα, ότι δεν προλαβαίνατε ή ότι δεν υπάρχουν λεφτά, είναι απλά απόδειξη για το ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και οι δικές σας ως διοίκηση και της κυβέρνησής σας. Δείξατε όταν θέλατε ότι μπορεί να είστε γρήγοροι και να τρέξετε για επιχειρηματικά συμφέροντα. Δείξατε ότι λεφτά μπορείτε να βρείτε, όπως κάνατε για το μεγάλο περίπατο ή για τα σχεδόν 90 εκατομμύρια για το γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ή ακόμη και για να δώσετε 4 εκατομμύρια για να εξυγχρονίσετε το μηχανισμό εισπράξης των κλήσεων που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη φάση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την προσχολική αγωγή όμως επιλέγετε το στίβαγμα 4χρονων και 5χρονων παιδιών στα περίφημα προκάτ του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει έτσι στην ιστορία καθώς η κυβέρνησή του ήταν αυτή που έφτιαξε τον νόμο το 2019 και έχει φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση όπως φυσικά και η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου του κ. Καμίνη. Τελικά αυτό που επιλέγετε και υλοποιείτε είναι η υποβάθμιση και στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία άλλων βαθμίδων. Και γι' αυτό και κλείνουμε, καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα μαθητικά συμβούλια σε κοινό αγώνα για να μην περάσουν ακριβώς αυτοί οι σχεδιασμοί του Δήμου.